φίλες, σας ευχαριστούμε πολύ για την μαζική συμμετοχή στη σημερινή εκδήλωση της Λαϊκής Συσπήρωσης. Είχαμε μια ιδέα από το ψηφοδέλτιο, εφόσον η αυριανή μέρα γιορτάζουμε τη μέρα της γυναίκας, να κάνουμε μια εκδήλωση στην οποία να πούμε τι γιορτάζεται αυτή τη μέρα, ποιες γυναίκες και ποια κινήματα τιμούμε την 8η Μάρτη, και από εκεί και πέρα, το τερκνώντα το ωφελή μου, να παρουσιάσουμε και τις 10 πρώτες υποψήφιες γενικά του ψηφοδελτίου, που λόγω και της ημέρας έλαχε να είναι γυναίκες. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι... είναι τραγικό το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε μια περίοδο όπου η τεχνολογική ανάπτυξη, η επιστήμη έχουν φτάσει στο απόγειό τους, μπορούμε να πεταχτούμε μέχρι το διάστημα ανά πάσα στιγμή, κι όμως οι συνθήκες εργασίας αλλά και γενικότερα ζωής των γυναικών σε όλο τον πλανήτη προσομοιάζουν περισσότερο με τις συνθήκες που υπήρχαν πριν από 100 και 200 χρόνια και πάμε και παραπίσω. Αυτό δεν είναι τυχαίο, δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί κιόλας. Γιατί εμείς πέρα από το γεγονός ότι προβληματιζόμαστε, στεναχωριόμαστε, κλαίμε για αυτό το πράγμα, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά, βάζουμε και τη λογική της προοπτικής για κάτι διαφορετικό. Για κάτι καλύτερο, για κάτι ανώτερο από αυτό που ζούμε σήμερα. Έχω ετοιμάσει κάποια πράγματα τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιήσω. Και αν τα χρησιμοποιήσω, γιατί νομίζω το βίντεο τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Θα πω το εξής. Το γυναικείο ζήτημα δεν είναι ζήτημα κόντρας ανδρών γυναικών. Σε αλυσίδα μεγάλη σούπερ μάρκετ την προηγούμενη εβδομάδα, ίσως οι περισσότερες ή και όλες, έχετε ακούσει ότι δόθηκε σύσταση στις υπαλλήλους, στους υπαλλήλους, κατά πλειοψηφία γυναίκες είναι εκεί πέρα, κοπέλες που δουλεύουν στα ταμεία, στα ράφια κλπ. Κλπ. Αλλά και στους άντρες, να χαμογελάνε γιατί είναι μεταδοτικό. Έτσι. Να χαμογελάνε επειδή παίρνουν 300 ευρώ και όχι 0. Να χαμογελάνε επειδή η ζωή δεν είναι ωραία, αλλά δεν ζουν και στον δρόμο. Τη σύσταση δεν την έκανε κανένας άντρας, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τη σύσταση την έκανε ένα στέλεχος της επιχείρησης, γυναίκα. Επομένως, δεν παίζει ρόλο το φύλο για το αν θα ταχθείς με αυτούς που έχουν αυτή τη στιγμή ανάγκη και βρίσκονται υπό το ζυγό αυτού του οικονομικού συστήματος ή με τους άλλους που ασκούν όλες αυτές τις πολιτικές. Επειδή είμαι και εκπαιδευτικός και κάποιοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται και εδώ στον χώρο αυτή τη στιγμή, το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπουμε χρόνο με το χρόνο. Λιγότερα παιδιά στα σχολεία, λιγότερες γεννήσεις. Δεν είναι και αυτό φυσικό φαινόμενο. Δεν σταμάτησαν οι άντρες να είναι γόνιμοι και οι γυναίκες το ίδιο. Εδώ μιλάμε για πολιτικές που έχουν φέρει τη σύγχρονη οικογένεια στο αμήν και τα νέα κορίτσια να κυνηγάνε χαρτιά, να μαζέψουν, μπας και πιάσουν μια δουλειά της προκοπής και το παιδί πάει στο μέλλον και στο μέλλον και στο μέλλον κλπ. Εμείς θέλουμε να τη σπάσουμε αυτή την κατάσταση, να τη σπάσουμε για να δώσουμε και μια προοπτική και ένα πραγματικό χαμόγελο και όχι σαν αυτό το χαμόγελο που δίνουν με επιστολές, στατικές επιστολές, στελέχη εταιριών στις εργαζόμενές τους. Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε τη σημερινή ημέρα να κάνουμε την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση, συζήτηση, συνάντηση, πείτε όπως θέλετε, αυτή τη μάζοξη και να παρουσιάσουμε και τις 10 πρώτες υποψήφιές μας. Οι οποίες τώρα με αλφαβητική σειρά και βάσει των αυτών των γυναικών που είναι εδώ πέρα είναι η Ανίτα Δημητρίου. Η Ανίτα είναι πτυχιούχος της Γερμανικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου για χρόνια στην πόλη της Παραμυθιάς, πρόσφατα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου του Προδρομίου, μέλος θεατρικής ομάδας Θεατό και με δράση στην γυναίκη στο Κομμουνιστικό Κόμμα από τα φοιτητικά της χρόνια. Η Μπαξεβάνου Μάντι Κωνσταντινιά, Ντίνα τέλος πάντων. Έτσι. Νοικοκυρά, έτσι, έκανε 3 παιδιά. Ενεργό μέλος των χορευτικών τμήματων του φιλοπρόοδου όμιλου Παραμυθιάς με ταξίδια στην Ελλάδα κλπ.
Η Βάσο Ιμπόλωση. Η ενημέρωση Δασκέδη από συναγωνιστές γονείς, εργαζόμενοι για χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, ως ιδιωτική υπάλληλος και σχεδιάστρια στη τεχνική εταιρεία. Πρόσφατα και αγρότησα και μελισσοκόμος και μέλος του Συλλόγου Γυναικών Εσπρωτείας που ανήκει στην Όγια. Η Άρτεμις Πύλιου. Συνταξιούχος εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας, με δράση στο κίνημα των Συλλόγων Συνταξιούχων της Εσπρωτείας, πρόεδρος για 4 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Ραφουλίου. Η Μαρία Εκόβολου. Η Μαρία Εκόβολου, έτσι, πτυχιούχος φαρμακευτικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ιδιοκτήτρια φαρμακείου για πάνω από 30 χρόνια και στην Αττική και τα τελευταία 29 χρόνια βέβαια, όπως όλοι ξέρουμε, στην πόλη της Παραμυθιάς, μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσπρωτείας. Από εκεί και πέρα, επειδή οι γυναίκες οι δικές μας το ξέρετε καλά, ότι εμείς μάλλον τις γυναίκες δεν τις αντιμετωπίζουμε ως γλάστρες, αλλά τις αντιμετωπίζουμε ως συντρόφους, τις αντιμετωπίζουμε ως συνοδοιπόρους στη ζωή, μέσα στην παραγωγή, μέσα στη διαδικασία, με όλες τις τιμές που αρμόζουν στο γυναικείο φύλο. Είναι και κάποιες συναγωνίστριες οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Οικουμένητσα γιατί συνεδριάζει το σώμα των αντιπροσώπων του Εργατικού Κέντρου. Είναι η Χρυσίδα Γεωργίου. Αδιόριστη φιλόλογος, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καλλιτέχνης όπως όλοι ξέρουμε, τραγουδίστρια. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και του Εργατικού Κέντρου και τα μαθητικά της χρόνια με ενεργή δράση στη ΓΝΕ και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Η Λίλα Κυριάκη, απόκτηση τμήματος βιβλιοοικονομίας και αρχαιονομίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου, νέα μητέρα, άνεργη βέβαια αυτή τη στιγμή, με μεγάλη δράση, ειδικά στα μαθητικά, φοιτητικά, αλλά και τα επόμενα χρόνια της και στην ΚΝΕ και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Η Μαρία Τσουρά, η οποία είναι και αυτή στο Εργατικό Κέντρο αυτή τη στιγμή, τυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης, με ιδιαίτερη δράση τελευταία ως θελοντική δράση στα λαϊκά μαθήματα του Εργατικού Κέντρου Θεσπρωτείας, μέλος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, εργάζεται ο ιδιωτικός υπάλληλος και στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ήταν και η υποψήφιά μας με το Κομμουνιστικό Κόμμα στον Ομό. Η Ματίνα Τζάκου, τυχιούχος διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λάρισας, μέλος και αντιπρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων αλλά και στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, συμμετέχει ενεργά και χρόνια στην Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Θεατό. Και η Ναταλία Ιχατζάρα, τυχιούχος τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αυτή τη στιγμή εργάζεται ως αρχαιολόγος σε διάφορα έργα, έτσι, ανά την Ελλάδα, μέλος του Σωματείου Εκτάκτων Αρχαιολόγων και με πολύ σημαντική δράση από τα φοιτητικά της χρόνια στη ΚΝΕ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές είναι οι 10 πρώτες υποψηφιότητές μας. Το ψηφοδέλτιο δεν έχει κλείσει, ούτε για τους άντρες, ούτε για τις γυναίκες, γιατί θα χρειαστούν και παραπάνω. Επομένως, περιμένουμε στον αγώνα και στη δράση και άλλες γυναίκες. Να πούμε βέβαια σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε ούτως ή άλλως συμμετέχουν και άλλες γυναίκες. Αλλά επειδή και οι άντρες τους μπορεί να κατεβαίνουν υποψήφοι, που καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να κατεβάσουμε έτσι ολόκληρες οικογένειες σε ένα ψηφοδέλτιο. Επομένως, να δώσουμε ένα τελευταίο χειροκρότημα στις υποψήφιές μας. Καλούς αγώνες σε μια προσπάθεια την οποία θα κάνουμε το επόμενο διάστημα και στην κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί θα έχουμε πολλές εκλογικές μάχες, αλλά και στην τοπική κοινωνία, να προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε σε όλους τους συνδυσμότες μας τη λογική του αγώνα. Αν δεν αγωνιστείς, δεν θα έχεις ούτε πετρέλαιο στο σχολείο να ζεσταίνονται τα παιδιά σου. Ούτε αυτό που θεωρείται για κάποιους αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο τίποτα αν δεν το διεκδικήσεις. Αν το αφήσεις σε αυτούς οι οποίοι πετσόκοψαν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και ό,τι κυκλοφορούσε από κοινωνικό προνοιακό πλαίσιο,
τότε θα έρθουμε ένα βήμα από το να γυρίσουμε στις πηγές. Σας ευχαριστούμε πολύ.